Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι στα Τέμπη συγκρούστηκαν τα ανθρώπινα λάθη με χρόνιες παθογένειες. Η αλήθεια είναι ότι στα Τέμπη συγκρούστηκαν τα ψέματα της κυβέρνησης με την αλήθεια. Συγκρούστηκαν η υποκρισία, η εξαπάτηση των πολιτών, η πλήρης αδιαφορία και περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή με την αλήθεια. Συγκρούστηκε η πραγματικότητα με την εικονική, επίπλαστη πραγματικότητα που θέλει να φτιάχνει η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και από αυτή τη σύγκρουση υπήρξαν θύματα. Αφαιρέθηκαν 57 ανθρώπινες ζωές. Τραυματίστηκαν σοβαρά δεκάδες άνθρωποι, 180 συνολικά, και εκατοντάδες οικογένειες βυθίστηκαν στη θλίψη, στην αγωνία, στο πένθος. Χθες το βράδυ διαπράχθηκε με τον πιο στιγερό τρόπο η πέμπτη κατά σειρά γυναικοκτονία για το 2024. Εχθές το απόγευμα, πριν τη διάπραξη αυτής της γυναικοκτονίας, κατέθεσα για 14η φορά επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς εγκλήματος και μάλιστα κακουργήματος. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να προσέλθει στη Βουλή και να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Οφείλει να προσέλθει στη Βουλή και να εξηγήσει γιατί η κυβέρνηση συμβιβάζεται με αυτή τη φοβερή διακινδύνευση και τελικά με την αφαίρεση της ζωής τόσων γυναικών, γιατί δεν προβαίνει στην αυτονόητη πράξη της ποινικοποίησης της γυναικοκτονίας και βέβαια γιατί δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα προστασίας των γυναικών από την κακοποίηση και από την έμφυλη βία. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχουν αιτιολογίες, δεν υπάρχουν άλλα προσχήματα και όσα δάκρυα χυθούν από την κυβέρνηση είναι κροκοδίλια. Ελάχιστες μέρες μετά τις τυμπανοκρουσίες της κυβέρνησης για την αγορά Καναντέρ που πρόκειται να είναι διαθέσιμα μετά από χρόνια στην Ελλάδα, καίγονται επί 3 μέρες, Μάρτιο και Απρίλιο, τα πιέρια όρη. Εχθές η εγκληματική κυβέρνηση του Ισραήλ, που δεν έχει καμία σχέση με τον λαό του Ισραήλ που κι αυτός διαμαρτύρεται και εξεγείρεται, εχθές αυτή η εγκληματική κυβέρνηση Νετανιάχου διέταξε χτύπημα σε ανθρωπιστικό κομβόι με αποτέλεσμα να δολοφονήσει εθελοντές. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και συνολικά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν τεράστια ευθύνη, γιατί ούτε πήραν μέτρα κατά αυτών των διεθνών εγκλημάτων, ούτε απέτρεψαν το Ισραήλ για να προβεί στη διάπραξη αυτών των διεθνών εγκλημάτων, αλλά αντίθετα, για πάρα πολλές εβδομάδες ενθάρρυναν τα εγκλήματα αυτά με την τρομακτική προπαγάνδα ότι αποτελούν μέρος μιας δήθεν νόμιμης άμυνας του Ισραήλ.